Θα μείνουμε στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Θα συζητήσουμε κάτι διαφορετικό τώρα με την δικηγόρο και νομική σύμβουλο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κυρία Μένη Κοσματοπούλου, για τις έξυπνες ιδέες που έχουν οι Δήμοι εν ώψη και της απολιγνητοποίησης. Προχωράνε και σχεδιάζουν διάφορα και πολύ όμορφα και ξεχωριστά, που θα δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας, αλλά μιλάμε και για μια αναπτυξιακή προοπτική. Καλή εβδομάδα, Μένη. Καλή εβδομάδα, με υγεία. Με υγεία και όλα τα καλά. Και όλα τα καλά. Έξυπνες ιδέες. Αυτές τις ιδέες ψάχνουμε. Και ειλικρινά, θέλουμε ανθρώπους, θέλουμε αυτοδιοικητικούς να μπουν μπροστά και να έχουν ιδέες για ένα καλύτερο αύριο και να φέρουμε ως παράδειγμα τον Δήμαρχο Τρικάλων, που τα Τρίκαλα από ένα χωριό έγιναν μία πόλη αντάξια των ευρωπαϊκών. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια και ειδικά για την περιοχή μας είναι ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, καθώς περνάει μία κρίση οικονομική, ενεργειακή και υγειονομική, να βρεθούν τρόποι ούτως ώστε να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να βρούμε θέσεις απασχόλησης και να διευκολύνουμε την ζωή των πολιτών αναβαθμίζοντας και τις υπηρεσίες. Οι έξυπνες λοιπόν πρακτικές των Δήμων συνδέονται συνήθως με τη χρήση νέων τεχνολογιών, με την ενεργειακή αναβάθμιση και την αξιοποίηση των ακινήτων και γενικά με οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει, να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Έχουμε αρκετές κινήσεις από Δήμους, μπήκανε μπροστά, προχώρησαν σε σημαντικές παρεμβάσεις και έξυπνες ιδέες, αλλάζοντας την εικόνα των πόλεών τους και βοηθώντας βέβαια και τους δημότες. Γιατί όταν μιλάμε για ένα ενεργειακό κτίριο, π.χ. ας πούμε στο κολυμβητήριο του Δήμου Γρεβενών, σημαίνει ότι μειώνεται το κόστος και όλα αυτά τα χρήματα, το κέρδος επιστρέφει στους δημότες. Να μιλήσουμε λοιπόν έτσι για το Δήμο Γρεβενών καταρχήν, για την ενεργειακή αναβάθμιση που πέτυχε και την εξοικονόμηση της ενέργειας. Ο Δήμος Γρεβενών είναι ένας Δήμος, όπως ξέρουμε, με βαρύ χειμώνα. Δεν έχει τηλεθέρμανση. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δήμαρχο Γρεβενών, Γιώργο Δασταμάνη, και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Χρήστο Τριγώνη, μέσα σε 5 χρόνια πέτυχε την πρωτιά να μην είναι μόνο η πόλη των Μανιταριών, αλλά πλέον να είναι η πράσινη πόλη της γεωθερμίας, αφού αναβάθμισε ενεργειακά σχεδόν τα περισσότερα δημοτικά κτίρια της πόλης, όπως είναι το κλειστό γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, το δημαρχείο και η βιβλιοθήκη, με το σύστημα ψύξης και θέρμασης μέσω της γεωθερμίας. Με την ενεργειακή αυτή αναβάθμιση, Κατερίνα, των δημοτικών κτιρίων υπολογίζεται ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου θα έχει εξοικονόμηση μέχρι 70%, θα αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια, ενώ αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα η γεωθερμία, το σύστημα της γεωθερμίας να επεκταθεί και σε σχολικές μονάδες, σε άλλα δημοτικά κτίρια, όπως σε δημοτικούς ξενώνες, καθώς και σε κοινοτικά καταστήματα, εκτός της πόλης των Γρεβενών. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, Δήμος Γρεβενών, που τις τελευταίες ημέρες ζει άλλες εποχές, με μεγάλη επισκεψιμότητα στην Βασιλίτσα, στο χιονοδρομικό κέντρο. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Μακάρι να γεμίσουν και τα ταμεία και να δουλέψουν και οι επιχειρήσεις της περιοχής. Πάμε τώρα στο Δήμο Ορδέας και εκεί έχουμε κάποιες έξυπνες ιδέες. Προχωράνε κάποια έργα, βέβαια και στο ενεργειακό κομμάτι, αλλά με προοπτική και στην πρώην ΕΒΑΛ που σκέφτεται ο Δήμος να την αξιοποιήσει προς άλλη κατεύθυνση για να προσελκύσει επενδυτές στην περιοχή. Ο Δήμος Εορδέας είναι ίσως ο πιο σημαντικός ενεργειακός Δήμος, στα χωρικά πλαίσια του οποίου συντελείται η απολιγνητοποίηση. Μία απολιγνητοποίηση βίαιη και με πολύ σύντομο χρονικό ορίζοντα, όπως λέει ο Δήμαρχος Εορδέας Παναγιώτης Πλακεντάς. Προσπαθεί λοιπόν να βρει τρόπους να εξομαλύνει αυτή την κατάσταση και να φέρει ανάπτυξη στην περιοχή του. Μεγάλη κινητικότητα έχουμε και πολλές πληροφορίες σχετικά με το βιοτεχνικό πάρκο
πάρκο της Πτολεμαΐδας, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της πρώην ΑΕΒΑΛ. Πρόκειται για μια τεράστια έκταση, γύρω στα 1.700 στρέμματα, από τα οποία τα 500 στρέμματα τα καταλαμβάνει το βιοτεχνικό πάρκο. Το πολύ σημαντικό είναι ότι η έκταση αυτή ανήκει στο Δήμο, συνεπώς δεν θα υπάρχουν τουλάχιστον γραφειοκρατικές εμπλοκές όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η περιοχή λέγεται ότι είναι πραγματικά ένας θησαυρός που μπορεί να συγκεντρώσει επιχειρήσεις και να προσελκύσει πολλούς επενδυτές. Υπάρχει, Κατερίνα, γενικότερα η βούληση τα τελευταία χρόνια των κεντρικών κυβερνήσεων να συγκεντρώνουν επιχειρήσεις σε ένα χώρο για διάφορους λόγους, δίνοντας χρηματοδοτικά εργαλεία και διευκολύνοντας νομοθετικά την αδειοδότηση και τη λειτουργία τέτοιων χώρων. Είναι πιο οικονομικό όταν οι επιχειρήσεις είναι όλες συγκεντρωμένες σε ένα χώρο και από τα έργα υποδομής. Είχαμε και ανάλογους χώρους. Μακάρι να μην γίνει κάτι τέτοιο και εκεί. Γιατί είχαμε εδώ και την βιομηχανική περιοχή, αλλά ξέρεις ότι έχουν καταστραφεί τα πάντα και έχει μείνει ένα κουφάρι στην κυριολεξία. Μένει, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Θετική εξέλιξη, υπάρχει ελπίδα για θετική εξέλιξη και να πούμε ότι την αναγκαιότητα της αξιοποίησης του βιοτεχνικού πάρκου ο Δήμαρχος Εορδέας τη συνδέει και με την ανάγκη επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς θεωρεί ότι έτσι θα μπορεί να λειτουργήσει άρτια ως εμπορικό και επιχειρηματικό σημείο. Όλα αυτά είναι σε προκαταρκτικό στάδιο συζητήσεων, ωστόσο αναμένεται αν υλοποιηθούν να φέρουν υπεραξία στην περιοχή, αν δούμε αντίστοιχα επιχειρηματικά βιομηχανικά πάρκα στην Ελλάδα. Εστιάσαμε σήμερα σε αυτούς τους δύο δήμους, ωστόσο είναι και μικρότεροι οι δήμοι που προχωράνε έργα, έχουν έξυπνες ιδέες, εμένα είναι όλα αυτά ζητήματα που θα τα δούμε σύντομα, καθώς είπαμε ότι μέσα από τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ θα αναδεικνύουμε έξυπνες ιδέες αναδήμου και τι ακριβώς κάνει ο κάθε Δήμος στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Εγώ ευχαριστώ. Επίσης.